για κάποια χρόνια και μας τους διαφήμιζε ως μεγάλους έρωτες. Δεν διαφήμιζε. Πρώτα προσβάλλεις τον εαυτό σου να τους λες για το παρόν μιλάει, δεν μιλάει για το παρελθόν. Α, μπράβο, επομένως μην μου το αλλάζετε τώρα. Για το παρόν. Για το παρόν ή για το παρελθόν. Για το παρελθόν. Ότι από τα υπόλοιπα 5 δισεκατομμύρια άντρες δεν υπάρχει ένας άξιος δίπλα στην Παπά, αυτό το μέγεθος, το βουνό, τον ογκόλυφο. Τώρα, γιατί ο Κοντεβέλα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, ο Golden Bella κάπως κάτι είχε δημιουργηθεί, ναι. Ένα παρασκήνιο, θυμάσαι και τα λοιπά. Για παλιά ή για καινούργια τελικά. Για την παλιά στήριξε. Κατάσταση και εκείνη τον στήριξε και δεν τον εξέθεσε ποτέ. Τι εννοείς τον στήριξε? Όχι, θέλω να πω ότι είχε δημιουργηθεί μια ιστορία για το ποιος έφταιγε σε αυτό το χωρισμό, ποιος δεν έφταιγε και ακούστηκαν διάφορα. Και εκείνη τον στήριξε και δεν τον εξέθεσε ποτέ. Ενώ θα μπορούσε, γιατί αυτή έχει βήμα και εκείνος όχι. Δεν και μιλάει για το από εδώ και πέρα τη ζωή. Δεν θυμάστε όλες τις συνεντεύξεις απλά. Δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να σα στεναχωρέσω. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, κορίτσια, εγώ το ξεκίνησα για να σα πω το εξής. Γιατί δεν είναι πρόβλημα τη Χριστίνα, είναι πρόβλημα όλων των ανδρακίων. Γιατί οι μισές πια βγαίνουν. Ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Αλήθεια και καλύτερα μου. Πραγματικά θα μπορούσα να κάνω μια ρωσίδα. Γιατί δεν το λες αυτό στους άντρες που κάνεις διάγγελμα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχω δει κανέναν άντρα να λέει γυναίκα της ζωής μου είμαι εγώ. Δεν τελείωσα, Δημήτρη. Γιατί δεν το λες αυτό στους άντρες που μιλά στις γυναίκες αυτή τη στιγμή να φέρονται σαν άντρες έτσι ώστε και οι γυναίκες να μην νιώθουν τόσο ανδράκια. Εμείς τους ευνουχισμένοι βγαίνουν τα σπίτια. Εκεί είναι το λάθος σου με την Παπά. Γιατί άμα δηλώνεις πολύ άντρα, σου λέει και άλλο συγγνώμη. Λοιπόν, κάτσε εδώ, εκεί είναι το λάθος σου με την Παπά, λοιπόν. Ότι χωρίς να την ξέρεις, νομίζεις ότι θέλει τον πολύ άντρα και θα τον ευνουχίσει για την αντράκι. Και εκείνη είναι το πιο γλυκό πλασματάκι του κόσμου. Ότι υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του είμαι δυναμική γυναίκα και με. Και του μου έχει φυτρώσει κάτι και δεν το έχω καλύψει ακόμα. Κατάλαβες. Είναι μια λεπτή διαφορετική γραμμή. Όταν άλλος έρθει και σε πιάσει και βρει αυτό που βρίσκει στον Πάπα, λίγο την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι, μπορεί να το πει. Έχει ένα δίκιο σε αυτό, γιατί το έχει πει κιόλας. Λέει παρακάτω στη συνέντευξή της. Όποιος πει ότι δεν έχει πιαστεί ποτέ στα χέρια με τον σύντροφό του, είναι ψεύτης. Ότι τώρα θα κάτσω να παίξω ξύλο με τη Χριστίνα που είναι και ένα κλαράκι. Δηλαδή, νιώθει η Χριστίνα ότι έπαιξε ξύλο με τον Golden Bella που είναι 2,20. Δηλαδή, είναι πραγματικά άμα το νιώθει. Εγώ διαφωνώ με.